με γνώμονα το παιδί και την οικογένεια, σε μια σημαντική προσπάθεια υλοποίησης εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δράσεων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Χαμόγελο του Παιδιού υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας, μέσω του οποίου το Πανεπιστήμιο θα ταξιδέψει πραγματικά σε κάθε γωνιά της χώρας με το κινητό εργαστήριο Οδυσσέας, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στα παιδιά. Ένα μεγάλο φορτηγό με στελέχη του επιμορφωμένα του Χαμόγελου του Παιδιού, επιμορφωμένα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα γυρνάει σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και θα προσφέρει τις υπηρεσίες και τις δράσεις του, κάτι που θα κάνει γνωστό το όνομα του Πανεπιστημίου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να βάλουμε κάποιους δρόμους, κάποια μονοπάτια, κάποιες δυνατότητες για να σώσουμε κάποια παιδιά. Και να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι μην θεωρούμε ότι είναι στο άλλο την πόρτα, γιατί κάποια στιγμή θα είναι και στη δική μας πόρτα. Το Πανεπιστήμιο θα αξιοποιήσει το κινητό εργαστήριο Οδυσσέας. Είναι ένα μεγάλο τριαξονικό φορτηγό, το οποίο ανοίγει, γίνεται 70 τετραγωνικά και είναι πλήρως εξοπλισμένο με υπολογιστές, τάμπλετς, οθόνες κτλ. Και αυτό θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού, η κατάσταση έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη, με τα παιδιά να αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα που τα οδηγούν σε έναν κατήφορο, καθιστώντας τέτοιου είδους συνέργειες με την ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως το παρόν σύμφωνο, απόλυτα αναγκαίες για την αντιμετώπιση του θέματος, δίνοντάς τους ελπίδα και εφόδια για ένα ομορφότερο μέλλον. Έχουμε χάσει τον μπαλάκι πλέον σαν κοινωνία. Έχουμε χάσει τις δυνατότητες να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον κατήφορο και τις βραδιφυλακές βόμβες που σκάνε μία πίσω από την άλλη, με τα θέματα βίας, με τα θέματα κακοποίησης, με όλα αυτά τα θέματα τα οποία ναι, μεν τα βλέπουμε στη δημοσιότητα, αλλά πίσω από τη δημοσιότητα, στη γραμμή 1056, λαβαίνουμε κλήσεις για αυτοκτονικό ιδεασμό κάθε δεύτερη μέρα. Λαβαίνουμε κλήσεις οι οποίες αφορούν την καταστροφή της ψυχής κάποιων παιδιών. Η μόνη μας λύση αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι συνέργειες, οι συνεργασίες, όπου η επιστημονικότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, με ανθρώπους που είναι φωτεινοί και έχουν δυνατότητες, να συνεργαστούν με την πρώτη γραμμή, όπως είναι το Χαμόγελο του Παιδιού. Η δράση θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Ιανουάριο, όπου το κινητό εργαστήριο θα βρεθεί στις Κυκλάδες και μέχρι το Μάιο θα έχει φτάσει στην Κρήτη, ταξιδεύοντας σε όλους τους δήμους του νησιού. Παράλληλα, στα πλαίσια μιας δεύτερης δράσης του προγράμματος, το Σεπτέμβριο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, θα διοργανώσει μια παγκρίτια γιορτή για το παιδί στο Δημοτικό Κήπο Ρεθ...